σε συνάντηση και ανταλλαγή απόψεων με τη Συμμαχία Πολιτών και τον Πρόεδρό της εδώ στη Λευκοσία κατά τη διάρκεια της τριήμερης επίσκεψής μας στην Κύπρο, σε μια πραγματικά, όπως έχω επανειλημμένα τονίσει, κρίσιμη περίοδο, όπου εντείνεται η προκλητικότητα και η επιθετικότητα της Τουρκίας και του Ερντογάν στην ευρύτερη περιοχή, στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, με μεγάλους κινδύνους για την ειρήνη και την πορεία των λαών μας. Εκφράσαμε, μας δόθηκε η δυνατότητα για άλλη μια φορά, μας δόθηκε η δυνατότητα να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας ανάμεσα στον ελληνικό και τον κυπριακό λαό, τους λαούς της περιοχής, στην πάλι για δίκαιη βιώσιμη επίλυση του κυπριακού προβλήματος στη βάση των αρχών που επανειλημμένα έχουμε θέσει ως κόμμα εδώ και στην Κύπρο και στην Αθήνα στις διάφορες συναντήσεις μας και τις έχουμε αναπτύξει. Και βεβαίως εκφράσαμε την αναγκαιότητα να συντονίσουμε παραπέρα την κοινή πάλι των λαϊκών κινημάτων, των κομμάτων, των δυνάμεων του ελληνικού και του κυπριακού λαού και για την δίκαιη επίλυση του κυπριακού προβλήματος και για την αποτροπή πολεμικών συγκρούσεων και για την αντιμετώπιση των ανταγωνισμών που κυρίως είναι ανάμεσα στις ημεριαλιστικές δυνάμεις που την πληρώνουν οι λαοί εδώ της περιοχής, για να ανοίξει ο δρόμος πραγματικά για μια μόνιμη σταθερή ειρήνη με ευημερία σε μια κοινωνία όπου δεν θα υπάρχει εκμετάλλευση, δεν θα υπάρχουν πόλεμοι, δεν θα υπάρχει προσφυγιά, δεν θα υπάρχει φτώχεια και ανεργία. Να είστε καλά, καλή δύναμη.